χειροκροτήματα στη θύρα 8. Δεν βλέπετε γιατί είναι μακρινό το πλάνο. Εσείς οι φύλαθλοι είχαν ανοίξει κεριά και αναπήρες ένα κάτι το εντυπωσιακό. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει, δεν έχει προηγούμενο για το Ηράκλειο. Ενώ παρακολουθείτε εσείς τις ζητοκαδιές και την αποθέωση που γνωρίζουν οι παίκτες του Γκέραρτ, χειροκροτώντας τους 10 περίπου χιλιάδες φυλάδους που έχουν καταπίσει κάθε γωνιά του Γιάννη. Ξεκινάει με νούμερο 1 το Χανιωτάκι, 2 το Μουστακίδη, 3 τον Παπαδόπουλο, 4 το Μαρινάκι, 5 τον Πατεψή, 6 τον Πουσανίδη, 7 τον Τζιφούτη, 8 τον Γιάννη Σαμαρά, 9 τον Μαχλά, 10 τον Λούπου και 11 τον Τζιουγκάνοβιτς. Είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, ενώ τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι σε δεν είναι φιλοξενούμενοι και εδώ. Έδωσε δεξιά στον Πίθο Γκομέζ. Λούπου. Και παλιά του Τζιουγκάνοβιτς είναι δεξιά πάνω από το... Θα εκτελέσει το πλάγιο. Το Χεβέδο δεν βρήκε τον Μαχλά που μπήκε μέσα στην περιοχή. Μπήκε ο Νίκος Μαχλάς, γύρισε τον Τζιουγκάνοβιτς και έχω μεγάλη ευκαιρία για τον Δοσμή. Φίλες και φίλοι, στο 18ο λεπτό. Έχει πρεσάρεται από τον Πέδρο, τον Πύρη. Πιο πίσω έδωσε τον λίμπερό του. Έγινε το λάθος. Έγινε αυτό που φοβόταν ο Γκέραρτ. Κοζέσκι μπαίνει μέσα στην περιοχή του Όφη. Σούταρε πάνω στον Χανιωτάκη. Η μπάλα είναι out. Ο Μαράς βρήκε τον Νίκο Μαχλά. Το έκανε αμέσως το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη, φίλε και φίλοι, στην εκπνοή του. Σε δεκάδες του πρώτου μέρους. Άφησε ο Τράγκας Γιουγκάνοβιτς τον Νίκο Μαχλά. Γιουγκάνοβιτς έκανε το σουτ και τελικά έχουμε την προβολή του Καμινέρο. Μουστακίδης. Σαμαράς. Μουστακίδης. Πίθο. Κέρδισε την μπάλα ο Μουστακίδης στον Πέτρο Μαρινάκη. Βγήκε τον Τάνο Τλούπου. Έξι μια πάσα του Ρουμάνου πάνω στον Πέτρο Μαρινάκη. Μπαίνει μέσα στο όφη μέσα στην περιοχή. Έκανε το σουτ. Ο Νίκος Μαχλάς. Δεν επαναλάβει το λάθος του Τράγκας Γιουγκάνοβιτς. Και στο πέμπτο που για 8 λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο το γήπεδο στο Γιαννίκουλα παίρνει πάλι φωτιά. Αυτό που γίνεται, φίλε και φίλοι, είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Μετά την έξοχη πάσα του Ρουμάνου του Τάνο Τλούπου στον Πέτρο Μαρινάκη. Αυτός μπήκε, βλέπετε τώρα σε replay το. Αυτό το γκολ που ήθελε ο Όφης στο πρώτο ημίχρονο το κατορθώνει τώρα ο Πέτρος Μαρινάκης. Μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε τη σερτή σέντρα και ο Νίκος Μαχλάς δεν συγχώρησε αυτή τη φορά τους Μαδρινέλους. Κακός ο Ντράγκαν Τζιουγκάνοβιτς ζητάει να δοθεί για τον Όφη. Και ο Πέδρο έδωσε στον τερματοφύλακα τον Τάνο Τλούπου Τζιουγκάνοβιτς Τσιφούτης. Άλλαξε δεξιά στον... Δεν είναι offside ο Νίκος Μαχλάς. Δεν είναι offside ο Νίκος Μαχλάς. Μπαίνει ο Σαντροφορτιόφ, έδωσε 6 μη μπάσα στον Τράγκαν Τζιουγκάνοβιτς. Σπρώξε πέναλτι. Ναι, είναι πέναλτι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη να κάνει το 2-0. Τον Καμινέρο, τον οποίο θα δώσει είναι κάρτα, διότι ανέτρεψε. Λέει, κόκκινη κάρτα. Ο Όφιος Ωραίος λοιπόν έτοιμος για την ιστορικότερη στιγμή για τον Όφη. Πολύ μεγάλη στιγμή. Τσιφούτης. Έκανε το, απέκρουσε. 2-0 είναι 2-0. Είναι 2-0, απέκρουσε ο Ντιέγκο, όμως η μπάλα είχε βγει από ό,τι είχε περάσει την γραμμή του τέρματος. Είναι το 2-0. Ο υπόπτης ο κύριος Μπράμπεκ, πάνω στον οποίο τρέχει ο Ντιέγκο, ο Μανόλο, ο Πύρη και ο Κεβέδο. Είναι το 2-0, ναι, δεν αλλάζει η απόφαση του διαιτητή του κυρίου Ούρλιχ. Είμαστε βέβαιοι, δεν έχουμε δυνατότητα να το ρυπνέμε εδώ. Απέκρουσε ο Ντιέγκο, όμως με δεύτερη προσπάθεια εδώ έχει περάσει η μπάλα τη γραμμή του τέρματος και έχουμε το 2-0 για τον Όφη. Κεβέδο. Δεν είναι κανείς παίκτης. Έληξε το παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Όφη κέρδισε 2-0 και έχει πάρει πανάξια την μεγάλη πρόκληση για τον τρίτο γύρο του κυπέλλου. Αθανασιάδης, Μουστακίδης, Μαχλάς, όλοι έχουν γίνει ένα κουβάρι και τρέχουν προς τους φιλάθλους που είναι προς τη θύρα. Ένας βλέπετε τη θύρα αυτό, χορεύουν οι φιλάθλοι, αποθεώνουν για την μεγάλη επιτυχία. Εσείς βλέπετε, φίλες και φίλοι, το τι γίνεται στις εξέδρες του γηπέδου του Όφη είναι κάτι το ανεπανάληπτο, κάτι το μοναδικό. Οι παίχτες του Όφη κάνουν το γύρο του τριάμβου, τις έχουν χαρίσει στους φιλάθλους. Όφη κόντρα στα προγνωστικά, κόντρα στις ομάδες με μεγάλη ιστορία, με μεγάλο όνομα στο Ευρωπαϊκό. Την κριτική ομάδα, το κριτικό ποδόσφαιρο. Ήταν η βάση, εδώ βλέπετε τους φιλάθλους να αποθέτουν τους παίκτες του Όφη. Βλέπετε χουρμένοι. Συνεχίζουν οι φιλάθλοι να αποθέτουν τους παίκτες του Όφη. Και τώρα μπορούμε να γυρίσουμε.